Φίλοι μου, δεν πρόκειται να καταστραφεί ο κόσμος επειδή εκλέγηκε πριν λίγες ώρες ο Τραμπ. Αυτή την καταστροφολογία είναι που απεχθάνουμε. Από το πρωί, όλοι οι φίλοι μου με ρωτούν τι κακά θα γίνουν στην Αμερική τώρα που εκλέγηκε ο Τραμπ. Τις τελευταίες εβδομάδες ειδικότερα, δεκάδες φίλοι έμεναν έκπληκτοι επειδή έκφραζα μια άποψη κάπως διαφορετική. Έλεγα ότι εγώ δεν θέλω τη Χίλαρη. Ή αν ήμουν στην Αμερική, αν ήμουν ψηφοφόρος, θα έκανα sympathize με αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουν Τραμπ. Γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει σε κάποια άκρα. Λοιπόν, θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου, παρά να τις γράφω αποσπασμένα σε διάφορα social media. Καταρχήν, να σας θυμίσω πόσα περιμέναμε από τον Ομπάμα. Οι Σουηδοί εβιάστηκαν να του δώσουν και τον Νόμπελ Ειρήνης. Μπορεί κανένας σας να μου πει κάτι σημαντικό που έκαμε στον τομέα της ειρήνης ο Ομπάμα? Κράτησε τις υποσχέσεις του για αποχώρηση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν? Πόσους μήνες μετά, χρόνια, έκλεισε τις φυλακές βασανιστήριων του Guantanamo Bay Detention, όπως αρχικά είχε υποσχεθεί? Θυμάστε πόσο καιρό έκανε να τα κλείσει? Ζήσαμε λιγότερους παράλογους πολέμους και αναταραχές στον πλανήτη. Είδαμε δείγματα γραφής για συνεννόηση με τον αντίπαλο, τη Ρωσία. Τι ακριβώς έκανε ο Ομπάμα, το οποίο μας λέει ότι είναι ένας καταπληκτικός πρόεδρος, έτσι όπως ελπίζαμε στην αρχή? Η απάντηση είναι τίποτα. Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς ο πρόεδρος της Αμερικής δεν έχει όση δύναμη του πιστώνουμε. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει το βαθύ κράτος. Άρα με την ίδια λογική, για να κλείσουμε το θέμα, ούτε ο Τραμπ μπορεί να κάνει αυτά που λέει, ούτε θα κάνει αυτά που οι διάφοροι καταστροφολόγοι αντίπαλοι του λένε ότι θα κάνει. Δηλαδή, ζήσαμε τους τελευταίους μήνες μια κατάσταση καταστροφολογίας ότι αν εκλεγεί ο Τραμπ θα καταρρεύσει ο πλανήτης. Εγώ σας λέω τίποτε δεν θα γίνει. Για ακριβώς τους λόγους που μόλις σας ανάφερα. Διότι όταν εκλεγεί κάποιος, προσγειώνεται, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για τους διάφορους λόγους, είναι δεσμευμένος. Δεν τα λέω αυτά για να πω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Φυσικά θα αλλάξει και πιθανόν να αλλάξει προς το χειρότερο. Ίσως αρκετά προς το χειρότερο. Αλλά ας πάρουμε τώρα την άλλη περίπτωση. Κλίντον, Χίλαρη. Γιατί δηλαδή πρέπει πάντα στις εκλογές να μας βάλουν προ ενός διλήμματος ή τον έναν ή τον άλλον? Εγώ δεν θέλω κανένα. Όπως αν θυμάστε, και στις εκλογές είπα ότι αρνούμε να ψηφίσω, να δεχτώ το δίλημμα των επιλογών. Γιατί? Γιατί βασικά μας βλέπουν σαν πιόνια. Το σύστημα μας βλέπει σαν πιόνια, μας αναγκάζουν να ψηφίσουμε κάτι που δεν θέλουμε γιατί είναι το μη χειρον βέλτιστο και να βγούμε από το εκλογικό αναμέτρημα και να νιώθουμε σαν τις πόρνες. Ότι βασικά μας εξαναγκάσαν να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να νιώθω έτσι. Θα εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα και δεν δέχουμε αυτή τη διχοτομία. Δηλαδή αυτόν ίσχυε πριν 100 χρόνια ή αρκετές εκατοντάδες χρόνια που τσακώνονταν οι επιστήμονες αν το φως είναι τελικά ενέργεια ή αν είναι ύλη. Καλά, τελικά ήρθε το quantum physics και μας είπαν ότι δεν είναι ανάγκη να τσακώνεστε. Άμα θέλει είναι ενέργεια, άμα θέλει είναι ύλη, άμα θέλει δεν είναι τίποτα, που τούτα άμα θέλει είναι και από τα δυο. Ξέρετε ότι όλα γύρω μας, τούτα όλα που απολαμβάνουμε στην τεχνολογία, είναι αποτελέσματα της έρευνας και της γνώσης που έχουμε από το quantum theory? Είναι. Γιατί το quantum theory τότε δεν μπαίνει και στην υπόλοιπη μας ζωή? Γιατί δηλαδή πρέπει να ζούμε με αυτόν τον ταϊχότομη και να μην μπορώ να έχω τα καλά από όλους? Δηλαδή, γιατί να πρέπει να διαλέξω από τα δύο το ένα? Δεν θέλω να διαλέξω από τα δύο το ένα, και αυτό δεν είναι παράλογο. Γιατί πάρα πολλοί μπαίνουν μέσα στο ψευδοδίλημμα να θεωρούν ότι αν δεν διαλέξεις, συμμετέχεις σε έναν έγκλημα. Φίλοι, δεν συμμετέχουμε σε κανέναν έγκλημα. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε δημοκρατία. Αλλά για να μπούμε και κάπως στο θέμα, ακούμε συνέχεια crowdsourcing, crowdfunding, crowdsolving, crowdsearching. Πότε επιτέλους θα κάνουμε και crowd governing? Δηλαδή εσείς αισθάνεστε ότι το σύστημα δημοκρατίας που ζούμε μπορούμε καθόλου να το ονομάσουμε δημοκρατία? Δηλαδή πού ακριβώς είναι η δημοκρατία? Εκλέγουμε κάποιους representatives, έτσι απλώς να θυμηθούμε ότι δεν ήταν έτσι στην αρχαία Ελλάδα. Δεν εκλέγα representatives. Ήταν βασικά ένα σύστημα σχεδόν άμεσης δημοκρατίας. Εμείς εκλέγουμε κάποιους representatives που δεν έχουμε κανέναν τρόπο να τους ελέξουμε. Διότι είναι και οργανωμένοι σε κόμματα, τα οποία κόμματα επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις στους representatives που εμείς επιλέξαμε ίσως για άλλους λόγους. Άρα τελικά ποιος κυβερνά?
Ή επίσης, είμαστε τώρα στον 21ο αιώνα σε μια κατάσταση να διαλέγουμε έναν άνθρωπο να μας κυβερνά. Δηλαδή, δεν νομίζετε ότι είναι καιρός να βγάλουμε νέα συστήματα της διακυβέρνησής μας? Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο τώρα, για να μιλήσουμε και για την καταστροφολογία και να κλείσουμε. Ας υποθέσουμε ότι εκλεγόταν η Χίλαρη. Πέστε μου τι ακριβώς θα άλλασε. Να σας πω εγώ τι θα άλλασε. Τίποτε. Business as usual. Ενώ αν εκλεγόταν ο Τραμπ, λέγανε οι αντίπαλοι του, θα αλλάξουν τα πάντα. Ο πλανήτης πάει για καταστροφή. Ή εμιλήσαμε το κοινό. Ο πλανήτης δεν θα καταστραφεί εξαιτίας του Τραμπ. Ο πλανήτης, αν καταστραφεί, είναι εξαιτίας εμάς, των ίδιων που θα καταστραφεί, που δεν βάζουμε τα μυαλά μας κάτω με σοβαρότητα να βρούμε λύσεις στα σημαντικά προβλήματα συλλογικές. Έγινε ο πλανήτης δικτάτορες και φασίστες. Το πρόβλημα είναι η Βόρεια Κορέα. Το πρόβλημα είναι η Συρία, η Λιβύη. Δηλαδή, δεν βλέπουμε που αλλού υπάρχουν δικτάτορες και φασίστες. Τι έχουμε στη Ρωσία, τι έχουμε στην Τουρκία, τι είχαμε μέχρι πριν λίγο καιρό στην Ιταλία. Τώρα, να έχουμε καιρό στην Αμερική, να δούμε. Ίσως ξυπνήσουμε. Ίσως οι σοβαροί άνθρωποι πάνω στον πλανήτη καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να κάνουν compromises συνέχεια και να δέχονται το μη χειροβέλτιστο, αλλά να ψάξουν να έβρουν τρίτη λύση. Δεν είναι το πρόβλημα ο Κλίντον. Δεν είναι εποχή τώρα που είναι όλα είναι τόσο πολύπλοκα να ψάχνουμε να βρούμε τον τέλειο άνθρωπο να τον βάλουμε αρχηγό μας. Δεν χρειαζόμαστε αρχηγούς. Χρειαζόμαστε σύστημα το οποίο να μας κυβερνά δίκαια, με διαφάνεια και με ισότητα. Αυτά, φίλοι μου. Δεν νομίζω να καταστραφεί ο πλανήτης επειδή εκλέγηκε ο Τραμπ. Ελπίζω αυτό που θα συμβεί είναι να αρχίσουν τα πηγαδάκια, αντί να μιλούν για το τι φάνει στο Facebook, να αρχίσουν να σκέφτονται πως πρέπει να αλλάξει το σύστημα και να σταματήσουμε να είμαστε παθητικοί ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Θέλουμε ιδέες. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνούμε τις οικογένειες μας, τις κοινότητες μας, τη χώρα μας. Φτάνει να περιμένουμε να επιλέξουμε έναν και να του φορτώσουμε τη διακυβέρνηση μιας χώρας ή ενός πλανήτη. Ο καθένας έχει ευθύνη.